Καλώς ήρθατε στο GamePan.gr. Σήμερα συνεχίζουμε με unboxing και αναβάθμιση το νούμερο 4. Πρώτον, με συγχωρείτε για τα ακουστικά, απλώς ήθελα καλύτερο ήχο. Και ο μόνος καλύτερος ήχος αυτή τη στιγμή που διαθέτω είναι τα ακουστικά. Sorry, απλώς το λέω για να μην παρεξηγούνται οι θρύλοι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, unboxing και αναβάθμιση με δύο νέα προϊόντα. RAM και ποντίκι. Για να είμαι ακριβής, το ποντίκι δεν θα το άλλαζα. Απλώς επειδή έπαιξα τυχαία ένα παιχνιδάκι, το The House of the Dead, το οποίο παιχνίδι είναι μόνο αριστερό κλικ, τίποτα άλλο, ταύτισε. Ένα κλικ πατάω εγώ, πολλά πατάει αυτό. Πάρα πολλά. Και δεν με βολεύει στη δουλειά μου. Πάμε να τα δούμε. Η RAM. Υπάρχει άλλη μία, η αδερφή της, η οποία έχει φορεθεί ήδη στον υπολογιστή. Τη φόρεσα αναγκαστικά γιατί τις προηγούμενες δύο τις πούλησα. Οπότε έπρεπε κάτι να βάλω για να μπορέσω να το λειτουργήσω. Άφησα τη μία έξω. Λοιπόν, είναι HyperX Beast Kingston, μάρκα μεγάλη, στα 1866 MHz. Δείτε την και σε εικόνα. Στα 1866 MHz, αν δεν κάνω λάθος, ναι. DDR3, στα 72 ευρώ από το eShop. Θα δούμε τι ψάρια πιάνει όταν θα βάλουμε να παίξουμε το Dying Light, να δούμε αν θα αυξάνει λίγο τα FPS. Λοιπόν, αυτά με τις RAM. Τώρα πάμε στο ποντίκι. Δεν πήρα κάτι ιδιαίτερο, ένα απλό gaming ποντίκι της Natec, το GX69. Έχει 10 επαναπρογραμματιζόμενα πλήκτρα. Περιέχει συντάκι μέσα για το software. Πιάνει ταχύτητες μέχρι και 4.000 dot per inch DPI. Έφερα μαχαιράκι, είναι ήδη καρφωμένο επάνω στο κουτί. Θέλω να το ανοίξω τώρα, αλλά με το ένα χέρι δεν με διευκολύνει καθόλου αυτό. Έλα και άνοιξε. Έχει μια ταινία ακριβώς από πάνω που κρατάει το κουτί. Άνοιξε. Λοιπόν. Το τραβάω από μέσα. Α, ναι, λοιπόν, αυτό που ξέχασα να πω είναι ότι έχει και ρυθμιζόμενο βάρος. Αυτό είναι το παλιό ποντίκι. Κρίμα, ήταν πάρα πολύ ωραίο, της Microsoft. Αλλά τι να κάνω, αυτό το παιχνίδι με χάλασε πάρα πολύ. The House of the Dead. Μην το παίξετε, είναι idea. Α, έχει, να, το συντάκι. Εδώ είναι το software, δεν μας ενδιαφέρει. Εδώ έχει ένα μικρό εγχειρίδιο. Και αυτό δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Αυτά τα ανακαλύπτεις μόνος σου, δεν χρειάζεται να το διαβάσεις. Έχει κι άλλη προστατευτική γελατίνη απ' έξω. Το καλώδιο έχει επένδυση. Ναι, για να μην είναι αυτό το άχαρο πλαστικό. Αν καταφέρω και το βγάλω... Α, το βγάλω. Το βγάλα. Χρειάζομαι λίγη βοήθεια εδώ πέρα. Εδώ είμαστε. Μισώ να περάσω και το καλώδιο από μέσα. Δεν περνάει με τίποτα. Έλα, αγόρινα μου. Ένα λεπτάκι να απομακρύνω τη σαβούρα. Εδώ είμαστε. Από πίσω έχει το σύστημα το οποίο ξεβιδώνει. Μάλλον κάπως το προσθέτει στο βάρος. Θα το ανακαλύψω. Μισό λεπτάκι να το βάλω. Έχω και μπροστινή θύρα USB. Να δούμε. Πρέπει, θα το διαβάσει. Έλα. Ναι, το διάβασε. Κατευθείαν. Τώρα χρησιμοποιώ δύο ποντίκια αυτή τη στιγμή. Ένα εκεί και ένα εδώ. Δεν πειράζει. Καλό είναι αυτό. Δύο αρουραίους. Πολύ ωραίο. Στυλάτο. Της Natec, όπως είπα. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το βίντεο. Αυτά ήταν τα δύο νέα προϊόντα του GamePan.gr για σήμερα, η RAM και το ποντίκι. Αν σας άρεσαν, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι, μοιραστείτε το συγκεκριμένο βίντεο αλλά και πιο παλιά επεισόδια.
Και κυρίες και κύριοι δεσποινίδες και παιδιά όλων των ηλικιών, από μένα, γεια σας. Τα λέμε με επόμενο unboxing και αναβάθμιση τώρα σε κανένα μήνα. Γεια σας, με τροφοδοτικό.